Ο κορονοϊός στη ζωή μας, μέτρα αυτοπροστασίας στην καθημερινότητά μας. Από τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Ξυλοφάγου Β, Δημητρίου Βασίλειο, Εγγλέζου Μαρία, Μουσικού Γιώργο, Παναγή Μαργαρίτα. Η πανδημία της νόσου του κορονοϊού, γνωστή και ως COVID-19, ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2019. Ο ιός ανιχνεύθηκε πρώτη φορά στην περιοχή Γιουχάν της Κίνας και εκ τότε ως σήμερα έχει διασπαρθεί σε όλον τον κόσμο. Η πανδημία κορονοϊού εμφανίστηκε και εξαπλώθηκε στην Κύπρο από τις 9 Μαρτίου 2020. Από τότε στο καθημερινό μας λεξιλόγιο έχουν προσθεθεί οι λέξεις περιορισμός, αυτοπροστασία, μάσκες, τεστ ανίχνευσης, αποστάσεις ασφάλειας και ταυτόχρονα ο φόβος και το άγχος επικρατεί στους περισσότερους από εμάς. Σε μια μάχη περιορισμού της διασποράς του ιού, ρίχθηκαν οι επιστήμονες με στόχο την πρόληψη και την προστασία μας από τον κορονοϊό. Τα τρία βασικά μέτρα αυτοπροστασίας που ανακοινώθηκαν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ήταν: πρώτο, σχολαστικό πλύσιμο χεριών και χρήση αντισηπτικού υγρού. Δεύτερο, χρήση μάσκας. Τρίτον, διατήρηση απόστασης 2 μέτρων ανάμεσα στα άτομα. Η καθημερινότητα που ακολουθούμε την τελευταία χρονιά μας έδωσε την ιδέα για την εργασία μας. Έτσι, σχεδιάσαμε και εκτέλεσαμε 3 πειράματα, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε ένα από τα μέτρα αυτοπροστασίας που εφαρμόζουν: την καθαρότητα των χεριών μας, τη χρήση της μάσκας και τη διατήρηση αποστάσεων. Το πρώτο πείραμα ασχολείται με την καθαριότητα των χεριών μας, μιας και τα χέρια μας έρχονται καθημερινά σε επαφή με πολλά μικρόβια. Έτσι αποφασίσαμε να συγκρίνουμε 3 διαφορετικά σενάρια καθαρισμού των χεριών μας, πλένοντας τα με σαπούνι και νερό, καθαρίζοντας τα με υγρό αντισηπτικό και καθαρίζοντας τα με μορομάντιλα. Για να διερευνήσουμε την αποτελεσματικότητα των τρόπων καθαρισμού των χεριών, ακουμπήσαμε σε κάθε περίπτωση για 10 δευτερόλεπτα πάνω σε μια φέτα ψωμιού και ακολούθως την τοποθετήσαμε σε σακού για φύλαξη τροφίμου. Επιπρόσθετα αποθηκεύσαμε μια φέτα ψωμιού στην οποία ακουμπήσαμε με βρώμικα χέρια, καθώς και μια φέτα ψωμιού στην οποία δεν ακούμπησε κανένας. Αφού αφήσαμε τα σακουλάκια με τις εφέτες ψωμιού για σχεδόν 3 εβδομάδες, τα παρατηρούσαμε συστηματικά για να εντοπίσουμε σημάδια μούχλας πάνω σε αυτά. Ο λόγος που επιλέξαμε να παρατηρούμε τη μούχλα στο ψωμί στηρίχθηκε στο γεγονός ότι η μούχλα δημιουργείται από μύγδες. Έτσι, ανάλογα από τον τρόπο φύλαξης και επεξεργασίας του ψωμιού και την επαφή του με μικρόβια, δημιουργούνται αιστείες αναπαραγωγής μικροοργανισμών και άρα εμφάνισης μούχλας. Δηλαδή, ο καλύτερος τρόπος καθαριότητας στο χεριό θα εμφανίσει λιγότερη μούχλα από τους υπόλοιπους. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Η φέτα που αποθηκεύτηκε χωρίς να κουμπίσει κανένας, όπως και η φέτα που αποθηκεύτηκε από πλημμένα χέρια με σαπούνι αντισηπτικό, δεν είχαν εμφάνιση σημάδια μούχλας. Σε αντίθεση, η φέτα που αποθηκεύτηκε με χέρια που καθαρίστηκαν με μορομάντιλα είχαν σημάδια μούχλας. Όσο για τη φέτα που αποθηκεύτηκε με βρώμικα χέρια, η μούχλα ήταν έντονη. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι το σχολαστικό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι ή αντισηπτικό είναι εξίσου αποτελεσματικό για την καταπολέμηση των μικροβίων. Τα μορομάντιλα δεν σκοτώνουν τα μικροβία, άρα δεν μας προστατεύουν από τον κορονοϊό. Ας πάμε τώρα στο δεύτερο μας πείραμα, το οποίο ασχολείται με την τήρηση αποστάσεων. Οι ειδικοί έχουν ανακοινώσει ότι θα πρέπει ανα πάσα στιγμή να έχουμε απόσταση 2 μέτρα από τον συνάνθρωπό μας. Υπάρχει άραγε κάποια λογική σε αυτή την απόσταση που έχει οριστεί? Γι' αυτό τον λόγο ζητήσαμε από τα παιδιά της στίγμα τάξης του σχολείου μας να συμμετέχουν στο πείραμα αυτό. Συγκεκριμένα, ζητήσαμε από τους μαθητές μας να χρησιμοποιήσουν ένα καλαμάκι, να ρουφήξουν όση ποσότητα χρωματισμένου νερού χωρίς σε αυτό και έπειτα να φυσήξουν το υγρό σε ένα λευκό χαρτί, από απόσταση 1 μέτρου, 1,5 μέτρου και 2 μέτρου.
Κάθε φορά σημειώναμε αν το χρωματισμένο υγρό είχε φτάσει στο στόχο του, στο λευκό χαρτί. Το πείραμά μας στηρίχθηκε στην παραδοχή ότι στην καθημερινή μας συνύπαρξη με τους συνανθρώπους μας στέλνουμε λιγότερα μικρόβια αν μιλήσουμε, αν γελάσουμε, αν φωνάξουμε παρά αν φυσήξουμε με δύναμη. Έτσι θα ελέγξουμε αν το χρωματισμένο νερό που παριστάνει τα μικρόβια που υπάρχουν στο στόμα μας καταφέρουν να φτάσουν στο συνάνθρωπό μας, στο λευκό χαρτί δηλαδή, στο πείραμά μας, σε αποστάσεις μικρότερες των 2 μέτρων. Με την ολοκλήρωση του πειράματος ήταν φανερό ότι η απόσταση 2 μέτρων που όρισαν οι ειδικοί ως απόσταση ασφαλείας δεν είναι καθόλου τυχαία. Με βάση τα αποτελέσματα του πειράματός μας, κανένας από τους μαθητές μας δεν κατάφερε να φυσήξει το χρωματισμένο νερό στο στόχο των 2 μέτρων, παρόλο που έβαζαν αρκετή δύναμη και προσπάθεια που δεν αντιστοιχεί με τις καθημερινές μας συνομιλίες με τους συνανθρώπους μας. Σε αντίθεση, το χρωματισμένο υγρό έφτασε με μεγαλύτερη ευκολία στο στόχο του 1 μέτρου, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι αν θέλουμε να προστατευτούμε από τον κορονοϊό, πρέπει να τηρούμε τις κατάλληλες αποστάσεις. Το τρίτο μας πείραμα ασχολείται με τη χρήση της μάσκας. Πόσοι από εσάς έχετε παρατηρήσει στον δρόμο πεταγμένες μάσκες? Πόσοι από εσάς έχετε δει στη θάλασσα και σε ποτάμια μάσκες να επιπλέουν? Η αυξημένη χρήση της μάσκας έχει προκαλέσει περιβαλλοντικές συνέπειες. Έχοντας κατά νου αυτόν τον προβληματισμό, σκεφτήκαμε να διερευνήσουμε το υλικό κατασκευής της μάσκας ώστε αυτή να αποσυντίθεται το συντομότερο δυνατόν. Έτσι χρησιμοποιήσαμε διαφορετικά είδη μάσκας, από ύφασμα, από πλαστικό, από χαρτί, από ανακυκλωμένο χαρτί, από ριζόχαρτο και τη συνηθισμένη χειρουργική μάσκα. Θάψαμε κάθε μάσκα σε δοχεία με χώμα και καθημερινά βρέχαμε το χώμα ώστε να βοηθήσουν τη διαδικασία αποσύνθησης των υλικών. Μετά από 3 εβδομάδες παρατηρήσαμε το βαθμό αποσύνθησης της κάθε μάσκας. Να ξεκαθαρίσουμε ότι το πείραμα αυτό δεν διερευνά την ιατρική καταλληλότητα της μάσκας, αυτό το αφήνουμε στους ειδικούς, αλλά την περιβαλλοντική της προσαρμογή ώστε να μην επιβαρύνει το περιβάλλον. Όταν ξεθάψαμε τις μάσκες, οι περισσότερες από αυτές παράμειναν άθικτες. Πιο συγκεκριμένα, μετά από 3 εβδομάδες, το ριζόχαρτο αποσυντέθηκε και το κανονικό χαρτί ξεκίνησε να λιώνει. Η χειρουργική μάσκα, η πλαστική, η φασμάτινη καθώς και το ανακυκλωμένο χαρτί δεν παρουσίασαν σημάδια αποσύνθεσης. Άρα, οι εταιρείες κατασκευής μασκών μπορούν να βρουν υλικά που είναι πιο φιλικά στο περιβάλλον. Φτάνει να μας προστατεύουν και από τον ιό. Συμπερασματικά, η ορθή τήρηση των μέτρων αυτοπροστασίας μας προστατεύει από τον κορονοϊό. Το σχολαστικό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό ή χρήση αντισηπτικού υγρού σκοτώνει τα μικρόβια που ενδεχομένως θα φτάσουν στο στόμα ή τη μύτη μας. Η απόσταση των 2 μέτρων ανάμεσα σε 2 άτομα περιορίζει τα μικρόβια που φτάνουν σε αυτά, κατά τις καθημερινές τους κοινωνικές δραστηριότητες όπως η συζήτηση και το γέγιο. Αν η πανδημία του κορονοϊού μας επηρεάζει άμεσα, η περιβαλλοντική καταστροφή μας επηρεάζει έμμεσα. Ας πετάμε τις μάσκες μας στους κάδους σκουπιδιών και ας χρησιμοποιήσουμε μάσκες φιλικές προς το περιβάλλον, όπως οι μάσκες από ριζόχαρτο που αποσυντίθονται ευκολότερα. Με τα μέτρα αυτοπροστασίας θα τα καταφέρουμε, να είστε σίγουροι!